Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 28 Αυγούστου του 2024. Βαριές μέρες, δύσκολες μέρες, όσο και αν έχει περάσει ένας αιώνας και πλέον από την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη, την πυρπόληση της πόλης μετά από κάνα δύο μέρες και τα όσα συνέβησαν εκεί με την με το βίαιο θάνατο, λιντσάρισμα, εκεί έγινε, θα δείτε παρακάτω, το Χρυσοστόμο Σμύρνης. Θεωρώ ότι, όχι για να μαυρίζει η ψυχή μας, αλλά γιατί η ιστορία διδάσκει, πρέπει να διδάσκει, οφείλουμε άλλωστε και ένα χρέος μνήμης σε αυτούς τους ανθρώπους, τους εθνομάρτυρες. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια αναφορά σε αυτά τα ζητήματα. Αυτόν τον Αύγουστο, επειδή ήταν σε ένταση όλα τα άλλα ζητήματα, δεν κάναμε ιδιαίτερες αναφορές πως την επίθεση των Τούρκων και τι εξελίχθηκε. Ο Χρήστος Μουχάκ έκοψε κομμάτια από περσινές εκπομπές και τις έβαλε, αυτά άλλωστε είναι διαχρονικά. Πριν αναφερθώ στα του Χρυσοστόμου Σμύρνης και όχι μόνο, με έκπληξη είδα και τη βάρβαρη δολοφονία ενός άλλου ιερωμένου στο Μπουτζά της Σμύρνης, για πρώτη φορά το διαβάζω αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι αύριο Πέμπτη, 8 η ώρα το βράδυ στη Φλόρινα, μιλάμε μαζί με τους τρεις ιστορικούς, την ιστορική τριάδα των reporters, δηλαδή Λιάννη Χαρδαβέλα και Δήμαρα, Λιάννη Χαρδαβέλα Δήμαρα, και ο Μιλόν, θα αναφερθούμε στα 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. Οι τρεις ρεπόρτες έκαναν τότε έρευνες δημοσιογραφικές για το Κυπριακό, κυρίως για τους αγνοωμένους, και εγώ θα κάνω μια αναφορά στο Κυπριακό. Επίσης την Παρασκευή στον Πόρο, όσοι είστε στην περιοχή, θα κάνω μια ομιλία για τη συμβολή του Πόρου στον αγώνα του 1821 και ιδιαίτερα εκεί στον Πόρο είχε γίνει μια διάσκεψη των πρέσβεων το 1828, η οποία είχε ως αντικείμενο τον καθορισμό των συνόρων του υποσύσταση ελληνικού κράτους. Από το 1827 είναι ο Καποδίστρας εδώ, το 1828 στον Πόρο με τους πρέσβεις των τριών τότε δυνάμεων που υποτίθεται ότι υποστήριξαν την Ελλάδα, ο ίδιος με παρέμβαση του ιδίου κατόρθωσε να κατοχυρώσει τα σύνορα του νεοσύστατου ή του υποσύσταση ελληνικού κράτους, τα οποία επικυρώθηκαν το 1832. Γι' αυτό το ζήτημα λοιπόν και γενικώς για την συμβολή του Πόρου στον αγώνα για την ανεξαρτησία, ιδιαίτερα όμως για αυτήν τη διάσκεψη, θα μιλήσουμε την Παρασκευή το βράδυ στον Πόρο, όσοι είστε εκεί τριγύρω και θέλετε να ακούσετε ή να συμμετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση, πιστεύω ότι είστε ευπρόσδεκτοι. Να πω μόνο ότι την ύψιστη τιμή στο πρόσωπό μου την έκανε ο Δήμαρχος Πόρου, ο κύριος Κουτούζης. Αυτός με κάλεσε, τον ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συνεργάτες του για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την Παρασκευή θα είμαστε εκεί και θα τα πούμε. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα, πώς θα βρεθούμε από τη Φλόρινα Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή πρωί από τη Φλόρινα, πρέπει να βρεθούμε Παρασκευή βράδυ στον Πόρο. Αλλά αυτά τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα είμαστε εκεί συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και στις υποσχέσεις που δώσαμε. Τώρα πάμε να δούμε στον Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Τρίγλια της Μικράς Ασίας, της θάλασσας του Μαρμαρά, εκεί βρίσκεται η Τρίγλια, μια ελληνικότατη κομμόπολη, ανθυρή κομμόπολη. Οι περισσότεροι ζούσαν τότε από την αλιεία, τότε η θάλασσα του Μαρμαρά είχε απίστευτα αλιεύματα.
με την ανταλλαγή των πληθυσμών εγκαταστάθηκαν στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στη Ραφίνα, όπου υπάρχει σύλλογος Τριγλιανών. Ο Χρυσόστομος διετέλεσε πρώτα Μητροπολίτης Δράμας, όπου είχε συμβολή στο μακεδονικό αγώνα, διότι και η Δράμα αποτέλεσε πεδίο δραστηριοποίησης των βουλγαρικών κομιτάτων τότε με την μακεδονικό αγώνα. Ως εθνάρχης Μητροπολίτης τότε η Δράμα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στη συνέχεια τοποθετήθηκε Μητροπολίτης Σμύρνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να ποιμάνει το σημαντικότερο ίσως ποίμνιο Ορθοδόξων στην Μικρά Ασία μετά την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν φτάνουμε στις 28 του μηνός. 28 του μηνός έχει μπει μέσα και έχει καθίσει στο διοικητήριο της Σμύρνης, όπως το λένε Κονάκ, ο στρατηγός Νουρετίν Πασάς. Ο Νουρετίν Πασάς είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έχω διαβάσει πολλά για αυτόν, βιβλία, το βιογραφικό του, την πορεία του. Ο Νουρετίν Πασάς είναι άνθρωπος εξαπορήτων του Μουσταφά Κεμάλ. Όταν το 1919, 19 Μαΐου, ο Μουσταφά Κεμάλ, μέσα από μια συμπαιγνία των Άγγλων, βρέθηκε στην Αμισό, στη Σαμσούντα, και από εκεί ξεκίνησε την προσπάθειά του για να, στην ουσία, να ακυρώσει τον αυτοκράτορα, τον Σουλτάνο, και να ιδρύσει την τουρκική δημοκρατία μέσα από τις διαδικασίες που ακολούθησε 1919-1923. Βρέθηκε λοιπόν στην Αμισό και στη συνέχεια μετέφερε το 1920 στην έδρα της Εθνοσυνέλευσης, διαλύθηκε η Βουλή Οθωμανική και ίδρυσε την Εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα και άρχισε την ανασύσταση των Οθωμανικών στρατιών, τις οποίες ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να διαλύσει με τη συνθήκη του Μούδρου 30 Οκτωβρίου του 1918. Άρχισε λοιπόν να κάνει ανασύσταση του Οθωμανικού στρατεύματος με ό,τις δυνατότητες είχε και προσέξτε, ίδρυσε για πρώτη φορά την κεντρική στρατιά, μια νέα στρατιά από το πουθενά, με έδρα την Αμάσια. Και στόχο ποιον? Την ολοκλήρωση του έργου, σε εισαγωγικά, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ποιον τοποθέτησε εκεί επικεφαλής? Τον Νουρετίν Πασά. Ο Νουρετίν Πασάς λοιπόν ήταν ο στρατηγός της γενοκτονίας, έμπιστος του Μουσταφά Κεμάλ, επειδή τότε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, στην τουρκική Εθνοσυνέλευση υπήρχαν ορισμένες φωνές οι οποίες όχι μόνο αντιστέκονταν αλλά και κατήγγυλαν τις πράξεις γενοκτονίας του κεμαλικού καθεστώτος αλλά και του προηγηθέντος καθεστώτος των Νεοτούρκων, ότι την ίδια δουλειά έκαναν, σκυτάλι άλλαξαν. Αυτοί οι βουλευτές λοιπόν, των οποίων τα ονόματα τα έχουμε, κατήγγυλαν τις ενέργειες του Νουρετίν Πασά και έγινε κατηγορητήριο εις βάρος του και δικαστήριο. Τον κάλεσαν λοιπόν, του αφαίρεσαν τη διοίκηση, τον κάλεσαν στην Άγκυρα και τον έσωσε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ. Αλλιώς θα είχε δικαστεί και θα είχε καταδικαστεί. Και όχι μόνο τον έσωσε, στη συνέχεια τον τοποθέτησε διοικητή της στρατιάς που αναλάμβανε την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Σμύρνης μετά την επίθεση των Τούρκων. Ήρθε λοιπόν ο Νουρετίν Πασάς, αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, κάθισε στην καρέκλα του νομάρχη και τότε, αφού διαβουλεύθηκε με τους τοπικούς παράγοντες, άρχισε να σχεδιάζει την επόμενη μέρα στη Σμύρνη. Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Γάλλος πρόξενος, οι Γάλλοι είχαν ισχυρότατη παρουσία μέσα από μια πολύ μεγάλη κοινότητα των λεγόμενων Φραγκολεβαντίνων. Οι Φραγκολεβαντίνοι ήταν είτε Γάλλοι καθολικοί είτε Ιταλοί καθολικοί με γαλλικά και ιταλικά διαβατήρια. Ήταν και συνεχίζουν να είναι ορισμένοι, μερικές χιλιάδες στη Σμύρνη. Οι Γάλλοι λοιπόν με τεράστιες προσβάσεις παντού ενημερώνονται για τα σχέδια του Νουρετίν Πασά και καλούν
τους Μητροπολίτες των Ελληνοορθόδοξων, δηλαδή τον Χρυσόστομο Σμύρνης, και τον Μητροπολίτη των Αρμενίων, η Σμύρνη είχε Μητρόπολη Αρμενίων, τους καλούν στο γενικό τους προξενείο. Το γενικό προξενείο της Γαλλίας βρίσκεται παραθύναλος πάνω στην ακτή. Τότε δεν υπήρχε καν δρόμος που περνούσε από μπροστά. Δηλαδή ήταν η πόρτα του κτηρίου και η έξοδος του απευθείαν είχε σκάλα πάνω, έπεσε στη θάλασσα. Μπορούσε δηλαδή να έρθει βάρκα, να δέσει στην είσοδο του γαλλικού προξενείου, να πάρει κάποιον άνθρωπο και να το μεταφέρει σε ένα πλοίο που ήταν στη θάλασσα. Τότε λοιπόν καλεί ο γενικός πρόξενος τους δύο Μητροπολίτες και τους λέει: ακούστε, ο Νουρετίν Πασά έχει πάρει απόφαση να σας παραδώσει στον όχλο, να σας κατακρεουργήσουν. Είναι έξω η βάρκα, ελάτε, φύγετε, να σωθείτε. Ο Αρμένιος ανέβηκε στη βάρκα και σώθηκε, έφυγε. Κατέληξε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα δείτε μετά την τύχη του. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης είπε: μα δεν μπορώ να αφήσω, να φύγω και να αφήσω το ποίμνιό μου. Η θέση μου είναι εδώ. Μα λέει: θα σε σκοτώσουν. Η θέση μου είναι εδώ. Τον κάλεσε τον Χρυσόστομο Σμύρνης ο Νουρετίν στο διοικητήριο και στη συνέχεια, αφού τον επέπληξε, του είπε: μπορείς να φύγεις. Φεύγοντας, τον άρπαξαν το πλήθος, συνεννοημένα ήταν όλα, και τον κατακρεούργησαν. Δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του. Έχω περπατήσει μαρτυρίες, ζήτησα μαρτυρίες Σμυρνιών, Τούρκων, και μου είπαν πού ακριβώς τον έσυραν, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, νομίζω μόλις το 1992, ανακηρύχθηκε σε Άγιο από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι απέγινε ο Αρμένιος? Ο Αρμένιος λοιπόν κατέληξε στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Εκεί οι Αρμένοι που ήταν εκεί πριν τη γενοκτονία, γιατί οι Αρμένοι είχαν ισχυρή κοινότητα στις ΗΠΑ πριν την έναρξη της γενοκτονίας, πήγε λοιπόν εκεί για να το παίξει παράγοντας εκκλησιαστικός, τον δίκασαν σε δικό τους δικαστήριο, σε ξένη χώρα. Τον δίκασαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον σκότωσαν. Γιατί και για άλλες κατηγορίες είχε στην πλάτη του και γιατί εγκατέλειψε το ποίμνιό του. Τώρα, αυτά με τον Χρυσόστομο, αλλά διαβάζω, σήμερα το είδα με έκπληξη πραγματικά, δεν το έχω ξαναδεί, αν και υπηρέτησα στη Σμύρνη τόσα χρόνια, δεν το έχω ακούσει, ότι στο Μπουτζά, ο Μπουτζάς είναι ό,τι είναι η Κηφισιά για την Αθήνα, είναι ο Μπουτζάς για τη Σμύρνη, ήταν και είναι ο Μπουτζάς για τη Σμύρνη. Βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη Σμύρνη, έχει υψόμετρο, τώρα δεν θυμάμαι, έχει 300-400 μέτρα αναλόγως υψόμετρο. Η χλωρίδα του Μπουτζά είναι ίδια με τις Κηφισιάς, δηλαδή πλατάνια, πράσινο, έχει και νερά και τέτοια πράγματα. Και εκεί ήταν, κατοικούσαν και οι πλούσιοι της Σμύρνης, αλλά και Λεβαντίνοι και Άγγλοι και Γάλλοι και Ιταλοί, που θεωρούνταν ντόπιοι, γιαγενές στην περιοχή, με ωραίες επαύλες. Αρκετές από αυτές σώζονται μέχρι σήμερα ή τουλάχιστον μέχρι τότε που ήμουν εγώ εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να τοποθετηθεί ένας αρχιμανδρίτης από την Σιτία, ο Ιάκωβος Γεωργίου Αρχατζικάκης. Ήταν από την οικογένεια των Παπαδάκηδων. Παπαδάκης ήταν, αλλά η οικογένειά του ονομάστηκε επειδή φύτρωναν πολύ Αρχατζίκη, τα Μυρώνια, στο πατρογονικό του σπίτι, το σπίτι του Αρχάτζικα, και έτσι έγινε Αρχατζικάκης. Άλλαξε, αλλά Παπαδάκης είναι κανονικά. Βρέθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, είχε κάποιες συγκρούσεις εκεί, τελικά στην Σμύρνη, και ζήτησε ο ίδιος να πάει στον Μπουζά, γιατί στον Μπουζά υπήρχαν αρκετοί κριτικοί, οι οποίοι είχαν φύγει από την Κρήτη και εγκαταστάθηκαν εκεί. Λοιπόν, το 1917, από την Έφεσο που ήταν η Ιεροσόλυμα Έφεσος, ζητάει το 1917 να πάει στη Σμύρνη και εγκαθίσταται στο αρχοντικό προάστιο του Μπουτζά.
Ο Βουτζάς είναι ένα προάστιο της Σμύρνης 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, με έντονο το ελληνικό στοιχείο. Είναι, προκαλεί το ενδιαφέρον του Αρχιμανδρίτη, γιατί πιστεύει ότι εκεί θα μπορέσει να προσφέρει το θεάρεστο έργο του. Διοικητικά ο Μπουτζάς ανήκει στον Γκαζά, υποδιοίκηση δηλαδή, υπονομαρχία, έτσι, Σμύρνης, Βιλαέτης, Καζά και Ναχιέ. Βιλαέτη νομός, Καζάς είναι ας πούμε επαρχία και Ναχιέ είναι δήμος. Άρα ο Βουτζάς είναι προάστιο της Σμύρνης, 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης, ανήκει στον Καζά της Σμύρνης, υποδιοίκηση Σμύρνης και αποτελούσε έδρα του Δήμου. Οι δήμαρχοι και οι πάρεδροι, που ήταν κυρίως Έλληνες και λιγότερο Λεβαντίνοι οι Τούρκοι, αποτελούσαν τη διοικητική δομή της πόλης. Στο προάστιο αυτό κατοικούν και αρκετοί Κρήτες, αλλά και συγγενείς του Ιάκωβου Αρχατζικάκη, και ίσως είναι ο λόγος που το επέλεξε. Γίνεται σύντομα αποδεκτός από την ελληνική παροικία και αρχίζει να διδάσκει ως ιερατικός προϊστάμενος, με ανάθεση καθηκόντων από τον Μητροπολίτη Σμύρνης, τότε Μητροπολίτη Αμβρόσιο. Γίνεται διευθυντής του αρεναγωγείου του Βουτζά και ιερουργεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Κάνω αυτή την αναφορά για τον Χρυσόστομο Σμύρνης, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και έχετε ακούσει πολλά. Γι' αυτόν εγώ σήμερα άκουσα για πρώτη φορά, διάβασα και θεωρώ σκόπιμο έτσι ως χρέος τιμής και μνήμης να αναφερθούμε σε αυτόν. Σύντομα αρχίζει η φιλανθρωπική, κοινωνική αλλά και εθνική, εκτός από ιερατική και μαθησιακή δράση. Καταφέρνει να συσπυρώσει τους χριστιανούς, να σφυρελατήσει τη χριστιανική ευσέβεια και να φλογίσει το εθνικό φρόνημα των ήδη καταπιεσμένων Ελλήνων από τους νεότουρκους και τις απειλές τους. Η συμβολή του είναι καταλυτική στην άμυνα της περιοχής, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τότε που, αφού το 1919 αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός. Φλάμπορο λευτεριά στο ράσο του το χαρακτηρίζουν οι ιστορικοί. Τα ανδρακαθήματά του ακολουθούν και την επόμενη χρονιά που υπηρετεί ακόμη και ως στρατιωτικός ιερέας στα ελληνικά στρατεύματα που πολεμούν στη Μικρά Ασία, αλλά και ως εκκλησιαστικός σύνδεσμος στην προσπάθεια αντίστασης με κοινωνική και υλική υποστήριξη στον αγώνα. Η δράση του όμως δεν περνά απαρατήρητη. Έχει γίνει καρφή στο μάτι των Τούρκων που ζητούν αφορμή για να τον εκτελέσουν. Ως νέος παπαφλέσσας κινδυνεύει, αλλά ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αρχατζικάκης πρωτοστατεί και παρίσταται σε κάθε εθνική κίνηση. Δεν υποχωρεί. Έτσι θα τον βρει η είσοδος των Τούρκων στην πόλη. Είναι 28 Αυγούστου όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην εκκλησία του. Δέχτηκε εκείνος, αν και τον προειδοποίησαν να το σκάσει, δεν θέλησε. Τον προειδοποίησαν, φύγε, θα σε σκοτώσουν. Δεν θέλησε, έμεινε εκεί. Ό,τι έκανε ο Σμύρνης. Δεν θέλησε να εγκαταλείψει και αυτό το ποίμνιό του. Δέχθηκε πολλές πιέσεις Ελλήνων και ξένων πολιτικών και θρησκευτικών παραγόντων να φύγει. Καταλάβατε. Μα δεν το έκανε. Έμεινε εκεί και υπέστη τα φρικρότερα βασανιστήρια ως άλλος Δασκαλογιάννης. Τον συνέλαβαν, τον κακοποίησαν βάναυσα, τον έσυραν πάνω σε κυβόληθους, τον καταμάτωσαν και ύστερα τον καλύγωσαν. Του κάρφωσαν πέταλα στις φτέρνες των ποδιών και στο μέτωπο και τον περιέφεραν ατιμωτικά στα κακοτράχαλα σοκάκια της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καθ' όλη τη διάρκεια του βασανισμού του, μία λέξη φώναζε συνέχεια. «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Και αφού έβγαλαν όλη τη μανία τους πάνω στο καταματωμένο και μολοπισμένο κορμί του με ραβδισμούς, τον σταύρωσαν και τον κρέμασαν στην πόρτα του Άγγλου Γκόρντον, οικία παλιάς οικογένειας του Βουτζά. Ξεψύχησε μέσα σε αβάσταχτους, σε φρικτούς πόνους. Το μαρτυρικό του σώμα σύρθηκε πάνω στα αιματοβαμμένα καλντερίμια και έπειτα ρίχτηκε σε έναν υπόνομο. Δεν επέτραψαν ποτέ να το πάρει κάποιος για να το θάψει. Μαζί του μαρτύρησε, γδάρθηκε ζωντανός και ο πρωτανηψιός του, Κωνσταντίνος Νικολάου Αεράκης, γιος της αδερφής του Στεφανίας, ο οποίος υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό και κατά την άτακτη υποχώρηση κατέφυγε στη Σμύρνη κοντά στο θείο του.
Τον συνέλαβαν όμως και αυτόν οι Τούρκοι και είχε και αυτός μαρτυρικό θάνατο. Η Εκκλησία μας ανακήρυξε νεομάρτυρα το γενναίο αυτό σιτιακό λόγιο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Αρχατζικάκη. Πρωτομήτου στήθηκε από το Σύλλογο Μικρασιατών Ποντίων και Αρμενίων Σιτίας στον περίβολο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στα λιβάδια της Σιτίας. Αιωνία η μνήμη και του Χρυσοστόμου Σμύρνης και του Ιάκωβου Αρχατζικάκη και όλων των μαρτύρων της Μικρασιατικής Τραγωδίας. Αυτά για την Μικρασιατική Καταστροφή, απλά για να δούμε το μέγεθος, προσέξτε, όχι μόνο το ανθρωπιστικό, όχι μόνο το εθνικό, αλλά και το πολιτικό, παύλα γεωπολιτικό μέγεθος της Μικρασιατικής Καταστροφής, πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι έχουν όλες αυτές τις επεκτατικές διαθέσεις και σχέδια στο Αιγαίο επειδή δεν υπάρχει ο μικρασιατικός ελληνισμός στα παράλια. Αν υπήρχε, δεν θα ήταν τέτοια ούτε τα σχέδια του, ούτε η πίεση που ασκείται στον ελληνισμό και στην Ελλάδα. Δεν θα τολμούσε να το κάνει γιατί δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν για τις ακτές του Αιγαίου, γιατί σε απέναντι ακτές θα κατοικούσαν κατά κύριο λόγο Έλληνες και πάλι. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας, πάμε τώρα στα ελλαδίτικα. Δύο φίλοι μου στείλαν, ο ένας είναι ο Γιώργος Δέλτα, μου ζήτησε να κάνει αναφορά στην παρουσία του αντιστράτηγου Ιωάννη Ιντζέ στο Μιλιτέρ προχθές, ο οποίος μεταξύ άλλων έθιξε το θέμα της δρομολογούμενης συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρίτια Τράπεζα, με το δημόσιο να βάζει 950 εκατομμύρια ευρώ να μεταβιβάει τις συμμετοχές και να μην έχει τον έλεγχο της τράπεζας. Δεν το ξέρω το θέμα, απλά το αναφέρω, μπορείτε με έναυσμα αυτό που λέμε να το ψάξετε. Επίσης αναφέρει ότι μετά τις σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, δηλαδή εταιρείες σύνδραυσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, επιστρέφονται με νέο νομοσχέδιο από το υπερταμείο στο δημόσιο έναντι ποσού 602 εκατομμυρίων, που δίνει δηλαδή το δημόσιο στο υπερταμείο, με επιβάρυνση και πάλι των Ελλήνων πολιτών, ενώ όταν τις είχε παραλάβει το υπερταμείο δεν είχε δώσει κανένα τίμημα. Δεν το ξέρω το θέμα και δεν ξέρω εάν το υπερταμείο χρησιμοποιεί αυτά τα λεφτά κατά το δοκούν. Δηλαδή μήπως φεύγουν από το δημόσιο και ξαναπάνε εποφελία του δημοσίου για την μείωση του χρέους. Δεν το ξέρω το θέμα. Και ζητάει να κάνουμε ο κύριος Γεώργιος Δέλτα να κάνουμε αναφορές και στα θέματα αυτά τα οικονομικά. Μακάρι, Γιώργη, να μπορούσα, αλλά μπορώ εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά. Τα ξέρω. Λέει να φέρνουμε ανθρώπους που τα ξέρουν. Καλή είναι η πρόταση, την κρατάμε. Ένας άλλος φίλος, Μιχαήλ Ρουμπεΐδης, δεν λέει να μην πω το όνομά του, μου βάζει ένα χάρτη και μου λέει κοίταξε για το Λίβανο, όπως παρουσιάζει τα πράγματα νομίζει όλοι ότι ο Λίβανος είναι μια μουσουλμανική χώρα, και λέει ότι δεν είναι μουσουλμανική, είναι κατά πλειονότητα χριστιανική. Ήταν χριστιανική το 1920, τώρα είναι 61% μουσουλμάνοι, 33,7% χριστιανοί, 5,2% δρούζοι. Αυτή είναι η δημογραφική σύνθεση όσον αφορά τη θρησκεία. 61% μουσουλμάνοι, 27% σουνίτες, 24% σιίτες και 3% αλαουίτες, κάτι σαν αλεβίτες δηλαδή. Χριστιανοί είμαστε 33,7%, μαρονίτες 20%, είναι μια ιδιαίτερη θρησκεία αυτή, ανατολική καθολική εκκλησία των μαρονιτών, με δικό τους πατριάρχη. Έχουμε και μερικές κοινότητες στην Κύπρο. Ελληνοορθόδοξοι είναι το 9%, μονοφυσίτες είναι το 5%, καθολικοί το 4% και προτεστάντες το 2%. Άρα είμαστε 37% οι χριστιανοί,
61% είναι μουσουλμάνοι. Τώρα τα υπόλοιπα που λες, το βασικότερο είναι ότι δεν είναι πλέον χριστιανική χώρα ο Λίβανος, και αυτό είναι ένα μήνυμα για την Ελλάδα και για το μεταναστευτικό. Πάμε να δούμε τώρα τι έστειλαν οι πρέσβεις, και το συνυπέγραψα και εγώ, ο κύριος Αϊφαντής, ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο κύριος Μαλταζής, γιατρός από την Αμερική, η τετραμελής επιτροπή που στις 12 Σεπτεμβρίου συγκαλούμε τα μέλη του συμμετέχου, τους υποψήφιους που ήταν στις ευρωεκλογές και όποιους άλλους, σε μία συνάντηση θα την κοινοποιήσουμε, όπου εκεί, απαντώ τώρα και στο φίλο τον Κώστα από τη Δράμα, όπου εκεί θα αποφασιστεί η επόμενη μέρα και η πορεία που θα ακολουθήσουμε, με ποιο όνομα, με ποιο σχήμα, και φυσικά, επειδή τα λάθη πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε διασφαλίσει δηλαδή τη συνοχή και την ομιμότητα αυτής της κίνησης. Προς το παρόν όμως, στείλαμε ως συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, στείλαμε, ήδη βρίσκεται σε όλες τις πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έστειλε, τους γνωρίζει και τους περισσότερους πρέσβεις, ο πρέσβης ο κύριος Χρυσανθόπουλος, το έχει στείλει ήδη στα ελληνικά και στα αγγλικά, δημοσιεύτηκε στην Αυτεμπορική και στο Ινφογνώμων Πολιτικά η επιστολή, ανοιχτή επιστολή, και ήδη έχει αποσταλεί στις πρεσβείες, και εκτιμώ ότι οι πρέσβεις θα το στείλουν και στους υπουργούς εξωτερικών αυτό που θα διαβάσουμε τώρα. Η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Τούρκο υπέξ Χακάν Φιντάν να συμμετάσχει την 29η Αυγούστου στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών μελών αποτελεί μια περηφανή νίκη της τουρκικής διπλωματίας, γιατί στο άτυπο αυτό συμβούλιο κατατίθενται ελεύθερα και συζητούνται ουσιαστικά, δίχως στήριση πρακτικών και δίχως τη βάσανο της έκδοσης ανακοινώσεων κοινών συμπερασμάτων, οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής ως προς τα μείζωνα τρέχοντα ζητήματα, εν προκειμένου ως προς τις πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια ετήσια τυποποιημένη διαδικασία, γνωστή ως Γκίμνιχ από το όνομα της γερμανικής πόλης που εγγενιάστηκε, η οποία συνίσθεται σε brainstorming, μια ανταλλαγή απόψεων δηλαδή, και διαμόρφωση κοινής συνισταμένης ως προς το δέον γενέστε στη διεθνή κονίστρα από τους 27 υπουργούς. Και σε αυτήν την διαδικασία διαμόρφωσης των αξώνων της ευρωπαϊκής πολιτικής εκλήθη, με την έγκριση των Αθηνών και της Λευκωσίας, να συμμετάσχει ως guest star και να την επηρεάσει η Τουρκία. Η πρόκληση έχει σαφές πολιτικό μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν θεωρεί την Τουρκία εισβολέα σε κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ, όπως θεωρεί τη Ρωσία, αλλά την αποδέχεται ως συνεταίρο στο διπλωματικό της σχεδιασμό για Ουκρανία, μολονότι η Άγκυρα έχει αυτοεξαιρεθεί από τις νατοϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, και για τη Μέση Ανατολή, μολονότι απειλεί το Ισραήλ με στρατιωτική παρέμβαση, δηλαδή πόλεμο, να μετάσχει και στο Λίβανο αλλά και στη Γάζα. Ο θρίαμβος της Τουρκίας δείχνει την ανικανότητα και κατάπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επέβαλε σε δύο κράτη-μέλη της να εγκαταλείψουν τις πάγιες και ισχυρές ενστάσεις τους για την ευρωτουρκική συνεργασία πριν δρομολογηθεί η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Άγκυρα και η άρση της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Σημασία δεν έχουν οι δικαιολογίες που ψελίζουν στα συστημικά ΜΜΕ ή Γεραπετρίτης και Κόμπος. Σημασία έχει η αναπόφευκτη συνέπεια της συγκατάθεσής τους, ότι εφ' εξής θα συνδιαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τον Τούρκο εισβολέα, ήδη στην Κύπρο ως ονούπο και στην Ελλάδα, την ευρωπαϊκή πολιτική στρατηγική στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή δύο πολεμικές συγκρούσεις που ταχύτερα αναγορεύονται σε ζητήματα υπαρξιακής σημασίας για το ευρωπαϊκό μέλλον. Από την εποχή που ως Οθωμανική Αυτοκρατορία έκρουε τις θύρες της Βιέννης, πολιόρκησε τη Βιέννη.
Η Τουρκία δεν είχε ποτέ λόγο και μάλιστα αποθέσει ισχύω στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Όσοι σε Ελλάδα και Κύπρο δεν θέλουν να βιώσουν το εγγύς μέλλον σαν φαναριώτες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, έχουν υποχρέωση να παραμερίσουν τους θλιβερούς κυβερνητικούς διορισμένους στο Υπουργείο Εξωτερικών και να απευθύνουν στους 25 υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ποια τα επίδικα ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Ποια είναι λοιπόν τα επίδικα? Πρώτον, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, καθώς και το τουρκολιβικό σύμφωνο οριοθέτησης της ΑΟΣ, αμφισβητούν ευθέως την ευρωπαϊκή εδαφική κυριαρχία και ΑΟΣ. Η ένοπλη διεκδίκηση ευρωπαϊκού εδάφους, δηλαδή ελληνικών νησιών ή τμήματων της ευρωπαϊκής ΑΟΣ από την Τουρκία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα ίδια μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η ένοπλη αποτροπή που εφαρμόζει η Άγκυρα ώστε να μην ασκήσουν Κύπρος και Ελλάδα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα σε οριοθετημένες περιοχές της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης είναι λόγος επίσης σοβαρών και αποτελεσματικών κυρώσεων στην παράδοση ευρωπαϊκού στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. Οι υπάρχουσες σχετικές συμφωνίες ανάμεσα σε ευρωπαϊκές εταιρείες και την Τουρκία δεν πρέπει να εκτελεστούν για παράδοση όπλων. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να κληθούν να υποκαταστήσουν την Τουρκία στις εν λόγω συμφωνίες, δανειοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι απαραίτητο, με ενέχειρο τα μελλοντικά τους έσοδα από την εκμετάλλευση των ΑΟΣ τους. Τρίτον, η Τουρκία χρησιμοποιεί τις μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεδομένου ότι η Τουρκία αποτελεί τρίτη ασφαλή χώρα για άτομα που διώκονται σε Αφρική, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, η μεθοδευμένη προώθησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τουρκικού εδάφους συνιστά ξεκάθαρα εχθρική πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάψει να πληρώνει λίτρα στην Τουρκία προκειμένου αυτή να αναστέλει για κάποιες περιόδους τη λαθρέα διακίνηση μεταναστών και προσφύγων. Σε αντίθεση με την μέχρι τώρα πολιτική της, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εξαλείψει τους τουρκικούς εκβιασμούς με θύματα τους απελπισμένους πρόσφυγες, εφαρμόζοντας κυρώσεις σε τουρκικές εξαγωγές και στις θεωρήσεις Τούρκων πολιτών. Τέταρτον, η διαρκής μεθοδευμένη υποκίνηση από την Άγκυρα των μουσουλμάνων από την Ευρώπη, των προσφύγων συμπεριλαμβανομένων, σε αμφισβήτηση της συνταγματικής τάξης και των αξιών των ευρωπαϊκών κοινωνιών, στοχεύει τελικά στην αναγόρευση της Τουρκίας ως του πολιτικού τους εκπροσώπου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για υποδειγματική περίπτωση ξένης ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των ευρωπαϊκών κρατών. Οι μηχανισμοί, τα δίκτυα και οι οργανώσεις που αποτελούν εργαλεία της Άγκυρας για τη μόχλευση των μουσουλμάνων σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και άλλες χώρες είναι γνωστά. Πρέπει να τεθούν εκτός νόμου τα στελέχη τους να αποστερηθούν των ευρωπαϊκών τους ηθαγενειών και να απελαθούν. Πέμπτον, ας συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποιες οι ευρωπαϊκές ψευδεστήσεις. Η Τουρκία πολιτισμικά και οικονομικά συγκροτείται ως αντίπαλος και ανταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν προσφέρεται ούτε ως εργαλείο πλαγιοκόπησης της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία ή στον Κάφκασο, ούτε ως συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, Κύπρος και Ελλάδα είναι πολιτισμικά, ιστορικά και θεσμικά ιδανικά εργαλεία για την προβολή της Ευρώπης σε Ανατολική Μεσόγειο και Εγγύς Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πρόκειται να ενισχύσει εαυτήν και όχι την αναδεόμενη γεωπολιτική της αντίπαλος στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλει να ενισχύσει τα ίδια της τα μέλη στην περιοχή, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο. Λοιπόν, αυτή είναι η παρέμβασή μας. Ας σας πω κάτι, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος να... Δεν λέμε ότι κάναμε τη μεγάλη ανατροπή, αλλά βρε αδερφέ, να ακουστεί κάτι, διότι δεν ακούσαμε τίποτα από κανέναν. Καλούν το Φιντάν στις Βρυξέλλες και ο Φιντάν ξυφουλκεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού πήρε την πρόσκληση, σου λέει με καλείτε, τώρα θα σας κανονίσω, και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει πίσω τις αποφάσεις, τα κείμενα συμπερασμάτων
το 2019 που είναι εναντίον της για την παραβίαση της κυπριακής, των κυπριακών χωρικών υδάτων που έκανε εκεί παράνομες γεωτρήσεις. Και λέει, με έχετε ανάγκη, θα γονατίσετε σε μένα, σαν να λέει. Οπότε αυτό μας βγήκε, αυτό στέλνουμε, είναι μια παρέμβαση για την οποία οφείλω να σας πω, νιώθουμε μια πρώτη ικανοποίηση. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα, σε εκεί τα μεσανατολικά. Ένας από τους λόγους που πιθανόν να μην έχει απαντήσει ακόμα το Ιράν είναι το γεγονός ότι μόλις σήμερα, νομίζω, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν δέχθηκε στο γραφείο του τον πρόεδρο του Ιράν και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Το νέο πρόεδρο και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί τους έκανε κάποιες συστάσεις και εκεί αποδεικνύει ο Χαμενεΐ ότι έχει και γεωπολιτική σκέψη και πολιτική σκέψη, ίσως και επιστημονική σκέψη, και θα δείτε παρακάτω. Επίσης, είχαμε μία επανάληψη από ιρανικής πλευράς ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Οι Αμερικανοί έχουν μία επανδρομένο αεροσκάφος στρατηγικής παρατήρησης εκεί στον Περσικό κόλπο και παρακολουθεί ό,τι γίνεται στην Περσία. Έχουμε επίσης δηλώσεις του Συμβούλου Εθνικής, του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, με τις οποίες λέει, ξέρουμε ότι το Ιράν κινητοποιείται, αναπτύσσει τις δυνάμεις του, γι' αυτό και εμείς έχουμε στείλει δυνάμεις στην περιοχή, το ζητούμε να μην το κάνει, να μην προκαλέσει έναν πόλεμο. Επίσης έχουμε εξελίξεις στο θέμα των συνομιλιών για την εξεύρεση λύσης με στόχο την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή των αιχμαλώτων των ομήρων κτλ. Είπαμε ότι υπήρχαν οι ομάδες εργασίας στο Κάιρο, οι οποίες πήγαν στην Ντόχα, θα εργαστούν αυτές τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα ο επόμενος κύκλος των συνομιλιών με τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών θα γίνει στην Ντόχα, που σημαίνει ότι κάτι είναι ζωντανό. Τέλος πάντων, να δούμε. Κατά τα άλλα, είχαμε σοβαρές στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων στη Δυτική Όχθη με 10 νεκρούς. Ίσως ήταν οι σοβαρότερες από την 7η Οκτωβρίου, την εισβολή δηλαδή της Χαμάς στο Ισραήλ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε λοιπόν τι είπε καταρχάς ο ηγέτης του Ιράν, ο θρησκευτικό της ηγέτης Αγιατολά Χαμενεΐ, που εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε ο λόγος του. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Χαμενεΐ μίλησε στη συνάντηση όπου αποδέχθηκε το νέο κυβερνητικό υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του που το νέο υπουργικό συμβούλιο έλαβε ψήφο απόλυτης εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι τον κατάλογο με τους υπουργούς, λέει, το συζητήσαμε μαζί με τον Πεζεσκιάν και έκανε δεκτές κάποιες παρατηρήσεις μου. Με αυτόν τον τρόπο, το δημοσίως, όταν το λες για να δείξεις ότι ασκείς επιρροή ως θρησκευτικός ηγέτης στην κυβέρνηση. Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι μία από τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η επίλυση του προβλήματος, της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Αλλά όταν ξεκινάς από αυτό και δεν ξεκινάς από την επίθεση στο Ισραήλ, είναι προτεραιότητα αυτή. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μία ασταθής ισορροπία, ασταθής πολιτικής ισορροπίας στο Ιράν. Υπάρχουν προβλήματα. Δηλώνοντας ότι η λύση των οικονομικών προβλημάτων δεν πρέπει να συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις με τη Δύση, ο Χαμενεΐ είπε, «Δεν χρειάζεται να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στον εχθρό. Δεν πρέπει να περιμένουμε την έγκριση των εχθρών για τα σχέδιά μας». Αυτό το γεγονός ήταν επίσης παρόν στα λόγια του Προέδρου μας και στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών πριν από λίγες μέρες. Αυτά που λέω δηλαδή τα είπαν και αυτοί.
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αλληλεπιδράσουμε με τον εχθρό κάπου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Η αλληλεπίδραση με τον ίδιο εχθρό σε ορισμένα σημεία δεν είναι αντιφατική, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Λέει δηλαδή, μην εμπιστεύεστε τους Αμερικανούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάποιους τομείς δεν μπορείτε να αλληλεπιδράσετε και να συνεργαστείτε. Και έκανε κάτι για την τεχνητή νοημοσύνη, προσέξτε. Δεν πρέπει να εξαπατηθούμε χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Το να είσαι χρήστης τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί πλεονέκτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει βαθιά επίπεδα που πρέπει να γίνουν δικά μας. Έχει δηλαδή πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ελέγχουμε. Αυτά τα επίπεδα βρίσκονται στα χέρια άλλων. Για προσέξτε. Πρέπει να γίνει, λέει, μια διεθνής υπηρεσία, όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, για να μπορούν να εμποδίσουν άλλες χώρες να αναπτύξουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας διεθνής φορέας που να ελέγχει το θέμα. Πρέπει να φτάσετε στα βαθιά στρώματα αυτής της τεχνολογίας και να ακολουθήσει την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης εντός της χώρας. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να μην είναι ξένη, να είναι δικιά μας, λέει. Τώρα, ο Πεζησιάν είπε, μιλώντας, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ. Είπε κάποια λόγια τα οποία έχουν σημασία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι οι διεθνείς νομικοί κανόνες παραβιάζονται στη λωρίδα της Γάζας κάθε ώρα και λεπτό. Αλλά χώρες που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που απαιτούν μερικές φορές τη δίκη ενός ατόμου γιατί παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο σιωπούν έναντι αυτών των εγκλημάτων, αλλά υποστηρίζουν ακόμα και τους δράστες των εγκλημάτων και της γενοκτονίας. Επένεσε με τη σειρά του το Κατάρ για την καθιέρωση, για τις προσπάθειες που κάνει για την καθιέρωση της εκεχηρίας στη Γάζα και ζήτησε όλες οι χώρες να σταθούν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου Παλαιστινιακού λαού για να μπορέσουν να αναγκάσουν τους υποστηρικτές του σιωνισμού να περιορίσει αυτό το καθεστώς και να σταματήσει τα εγκλήματα και τη γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Είπε ότι οι σχέσεις είναι πολύ καλές των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Καταργενός Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς και το συγχαρητήριο μήνυμα του Εμμύρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάν Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, με την ευκαιρία της ορκομοσίας της 14ης κυβέρνησης του Ιράν, λέγοντας: «Πιστεύουμε ότι οι διμερείς σχέσεις και συνεργασία δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο που επιθυμούν οι ηγέτες των δύο χωρών και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Κατάρ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας και σε αυτό το πλαίσιο το Ιράν θα παίζει πάντα έναν επικοδομητικό ρόλο ως σοφός, υπεύθυνος και συνετός παίκτης». Και είπε ότι η άποψη του Κατάρ είναι ότι οι σχέσεις Ιράν-Κατάρ-Ιράν πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Χθες είπαμε ότι μεταφέρει και μήνυμα του Μπάιντεν στον Πεζεσκιάν, ο Καταργιανός Πρωθυπουργός. Τώρα, ο Πεζεσκιάν είπε, δεν θέλουμε πόλεμο με κανέναν, αλλά δεν θα υποκύψουμε στην αδικία και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενάντια στους καταπιεστές. Κάθε άτομο αναγνωρίζει τα εγκλήματα στη Γάζα, αλλά οι εισαγγελείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν τη σιωνιστική οντότητα. Ο αναπληρωτής άμυνας του Ιράν δήλωσε: «Θα καθορίσουμε την ώρα της απάντησης στο Ισραήλ. Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά το Ισραήλ θα λάβει την απάντησή του». Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος Global Hawk είπαμε ότι πετά στον Περσικό κόλπο και εποπτεύει, κατοπτεύει την Ιρανική επικράτεια. Τζον Κίρμπι, το Ιράν ανέπτυξε τις δυνάμεις του και είναι έτοιμο να επιτεθεί στο Ισραήλ. Το μήνυμά μας προς το Ιράν είναι να μην επιτεθεί, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει σκόπιμα περιφερειακός πόλεμος. Αυτό είναι και μια απειλή. Λαμβάνομαι σοβαρά υπόψη τις απειλές του Ιράν κατά το Ισραήλ και αυτός είναι ο λόγος που ενισχύσαμε τις δυνάμεις μας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Sky News Arabia, το Ιράν ετοιμάζεται να επαναδιαπραγματευτεί με τη ΣΥΠΑ τη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Είπαμε ότι στον Ντόχα γίνονται οι ομάδες εργασίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θεωρούν το λαό της Γάζας ως αμάχος και θεωρούν κάθε παιδί άνω των 3 ετών ως τρομοκράτη. Και αυτό είναι τρομακτικό. Η Χαμάς. Η απόφαση του Ισραήλ να υποστηρίξει οικονομικά τις Ισραηλινές επιδρομές μέσα στο τέμενο Σάλαξα είναι σαν να παίζει με τη φωτιά και θα προκαλέσει θρησκευτικό χάος. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το θάνατο ενός στρατιώτη και το σοβαρό τραυματισμό ενός άλλου σε επικίνδυνο επεισόδιο ασφάλειας στη Γάζα. Τώρα, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς βρέθηκε στο Ριάν και συναντήθηκε χθες με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχαμέντ Μπιν Σαλμάν, οι οποίοι φαίνεται ότι στηρίζουν την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ. Και υπάρχει ένα σκεπτικό το οποίο το αναπτύσσει. Να πάμε τώρα στο τρίτο θέμα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν αντιδράσεις για την πρόσκληση του Φιντάν, ο Πίτερ Στάνο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος, ας πούμε, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε ορισμένες διευκρινιστικές δηλώσεις για το θέμα που έχουν ενδιαφέρον. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και η συνεργασία σε παγκόσμια γεωπολιτικά θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπέξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αύριο 29 Αυγούστου στις Βρεξέλλες. Όπως ανέφερε σήμερα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της Επιτροπής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, ο Χακάν Φιντάν έχει προσκληθεί σε αυτήν τη συνάντηση και όλα δείχνουν ότι θα παραστεί. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Τούρκο ομόλογό τους για όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξήγησε ο Πίτερ Στάνο. Τα θέματα αυτά αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το Κυπριακό. Αυτό είναι θετικό, αλλά το να περιμένει ένας από τις Βρυξέλλες ότι θα αλλάξει την πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό, που είναι μια πολιτική από το 1956, για την οποία η Τουρκία έχει εξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια, γιατί να κρατάς επί 50 χρόνια 40.000 στρατό, για βάλε πόσα λεφτά είναι, και έχει εξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο, και να περιμένεις εσύ από τις Βρυξέλλες, επειδή τον κάλεσες, ότι θα αλλάξει πολιτική, τι να πω, πρέπει να... Δεν ξέρεις την Τουρκία, για να μην πω τίποτα άλλο. Είναι μια άτυπη συνάντηση. Η ανταλλαγή απόψεων με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών θα έχει άτυπο χαρακτήρα. Θα δούμε πού βρισκόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα αμοιβαίων ενδιαφέροντος, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία του Κυπριακού, λέγοντας ότι αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης και της συνεργασίας μας με την Τουρκία. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Κυπριακό είναι ξεκάθαρη, υπενθυμίζοντας τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024, στα οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο των συνομιλιών για τη διευθέτηση του ζητήματος της Κύπρου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Στα ίδια συμπεράσματα επισημαίνεται ότι η επικοδομητική συμμετοχή της ίδιας της Τουρκίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση των διαφόρων τομέων συνεργασίας που προσδιορίζονται στην κοινή ανακοίνωση του ΙΠΑΤ εκπροσώπου και της Επιτροπής σχετικά με την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν να ακούσουν από τον Τούρκο ομόλογό τους πώς σκοπεύει η Άγκυρα να προχωρήσει σε επικοδομητικές λύσεις. Λοιπόν, καταρχάς είναι θετικό ότι το αναφέρθηκε τον Απρίλιο και αυτά που είπε τώρα ο Στάνο. Αλλά το να βάζεις την Τουρκία ξανά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αυτά τώρα τα ξεκίνησε ο Σιμίτης με διάφορους τύπους εδώ στην Αθήνα, οι οποίοι πίστεψαν ότι
η διαδικασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, αυτά 38 κεφάλαια, αυτή ήταν η στρατηγική, που είχε μια λογική, διότι ήταν άλλα τα δεδομένα τότε. Είχε μια λογική, επαναλαμβάνω. Λέει ότι είναι 38 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο που θα ανοίγει, Ελλάδα πρώτα και μετά και Κύπρος όταν έγινε μέλος, θα υποχρεώνουμε, επειδή απαιτείται ομοφωνία, θα υποχρεώνουμε την Τουρκία να κάνει τις προσαρμογές που σχετίζονται με το κεφάλαιο και έτσι αφαιρώντας βαρύδια από την Τουρκία στις 38 στάσεις, στο τέλος αυτού του ταξιδιού η Τουρκία θα είναι μια άλλη Τουρκία. Πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Η Τουρκία όμως, πιθανόν ο Ερντογάν τότε να ήθελε να τα κάνει αυτά. Πιθανόν. Όμως ο Ερντογάν έχει αλλάξει και έχει γίνει ο άνθρωπος όπου ο οποίος έχει ανοίξει 44 πρεσβείες στην Αφρική και είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Πώς τώρα πιστεύετε εκείνο το όνειρο πέθανε? Υπάρχουν αυτοί οι τύποι περί των Σιμίτη, εδώ όπως είχε κάνει ο Καζαντζάκης, θυμάμαι, στην Αίγινα, σε ένα από τα έργα του λέει ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει το θάνατο και προσπαθούσε να αναστήσει έναν άνθρωπο με το Σικελιανό. Νομίζω μια τέτοια σκηνή υπάρχει. Και έτσι κάνουν και αυτοί τώρα με το σχέδιο για τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πάτε να αναστήσετε ένα νεκρό και εσείς δεν είστε θεοί. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Αντί να υπάρχει μαστίγιο και καρότο. Αλλά μόνο με καρότο, τι να την κάνει στην Τουρκία. Και γι' αυτό σας καλώ να ξαναακούσετε και να διαβάσετε και στην Αυτεμπορική και στο Ινφογνώμων πολιτικά, να διαβάσετε την ανοιχτή επιστολή παρέμβαση που κάναμε ως συμμετέχω για την πρόσκληση του Φιντάν. Πάμε να δούμε τώρα τα τουρκικά. Ακούστε, το είδα προχθές, εμείς το αναφέραμε πρώτοι. Και το είδα σε ξένα μέσα. Δεν ήταν μυστική η άσκηση των Αμερικανών με τους Τούρκους και με το Ανατολού, έτσι. Σας το, αν δείτε πριν από 3 μέρες την εκπομπή, θα δείτε μέσα ότι το αναφέρω. Το παρουσιάζουν κάποιοι στην Τουρκία ως μυστική άσκηση. Μπορεί στην Τουρκία να μην το ανέφερε ο Ερντογάν, διότι τα πλοία με τα οποία ασκήθηκε το ελικοπτεροφόρο Ανατολού και μια φρεγάτα, η Γιώκοβα νομίζω, βρίσκονται στην περιοχή για να υποστηρίξουν το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολά και του Ιράν. Και για να μην έχει κόστος ο Ερντογάν, είπε, εντάξει παιδιά, κάντε το αβαβά. Συγχωρέστε με, είναι μια έκφραση του λιμανιού αυτή. Και το έκανε ένα αβαβά, το ανέδειξε η αντιπολίτευση, αλλά εκεί υπάρχουν και άλλα θέματα τώρα. Υπάρχει το θέμα των F-35. Η Τουρκία δεν θέλει 105 F-35 ως συμπαραγωγός χώρα, θέλει 2 μοίρες F-35. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να βρει λύση και δεν μπορεί να το χωνέψει. Όχι, προσέξτε, δεν είναι θέμα κύρους. Όχι. Δεν μπορεί να εφαρμόσει τα σχέδιά της. Γι' αυτό κάνει την πάπια στο Αιγαίο τώρα. Και γι' αυτό. Και δείτε και η διακήρυξη της Αθήνας και η αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποιον που τα κανοναρχεί αυτά. Για να την ξαναπάρετε την Τουρκία, να την πάρουμε κοντά. Δεν γίνονται συντύχοι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί λοιπόν ο Ερντογάν να ανεχθεί ότι έχει ανατραπεί η ισορροπία στον εναέριο χώρο του Αιγαίου υπέρ της Ελλάδας. Και γι' αυτό πιθανότατα γίνονται συνομιλίες με τους Αμερικανούς και λένε στους Αμερικανούς, ελάτε εδώ, αβάλουμε το S-400 στην αποθήκη, καμία ανάπτυξη, καμία σύνδεση με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που μέσω αυτής της σύνδεσης μπορούν οι Ρώσοι να πάρουν τα πάντα, και ελάτε να τις κάνετε κάθε τρίμηνο επιθεώρηση, ότι τους έχουμε εκεί κλειδωμένους. Δεν ξέρω αν τους δώσουν και 2 διπλά κλειδιά να έχουν. Δώστε μας τα F-35. Γιατί? Διότι δεν τελεσφορούν οι προσπάθειες του Ερντογάν να πάρει τα Eurofighter, όποια πόρτα άλλη χτύπησε δεν μπορεί, και πιθανόν να έχει αρχίσει μια τέτοια ιστορία,
Άλλωστε ο Φλέικ, ο αποχωρών πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, είναι αυτός ο οποίος εκθίασε την Τουρκία, την ευχαρίστησε για το ρόλο της στην ανταλλαγή των εχμαλώτων. Μπορεί να έπαιξε και αυτός ρόλο εκεί ως σύνδεσμος για να αναβαθμιστεί η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι χοροπηδούσαν με το γεγονός ότι η Ελλάδα θα πάρει τα F-35, ας ψάξουν καμιά τρύπα να κρυφτούν τώρα, εάν η Τουρκία, αν πάρει και η Τουρκία F-35. Γιατί? Διότι η χώρα πηγαίνει χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. Αν εξαρτάσαι από τον ένα και από τον άλλον και δεν έχεις δικό σου εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, θα υφίστασαι όλα αυτά που υφιστάμεθα. Δηλαδή να τα έχουμε δώσει όλα στις ΗΠΑ και τώρα οι ΗΠΑ, αφού μας έχουν δεδομένους και στο χεράκι τους, κάνουν και τα κόλπα τους με τους Τούρκους. Στο τέλος ποιος θα την πληρώσει? Θα την πληρώσει αυτός που υποχωρεί. Θα μας πούν, καλά οι Τούρκοι δεν ξέρετε, δεν υποχωρούν. Υποχωρήστε εσείς μωρέ, τι έγινε αφού εδώ τον ντόμινο τον υποχωρήσουν στο Αιγαίο, αφού τόσο από το 70 αυτό κάνετε. Δηλαδή τώρα τι μας λέτε? Αυτή είναι η κατάσταση κύριε. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή, χρόνια τώρα, αλλά και πέρα εκτός εκπομπής και διαζώσεις, προειδοποιούσα τις κυβερνήσεις όλες. Γιατί αφήνετε τους Τούρκους να πετάνε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και να στηρίζουν να μεταφέρουν μισθοφόρους, να μεταφέρουν όπλα, που είναι και κόντρα στο εμπάργκο που έχει επιβάλει ο ΙΕ. Όλα αυτά έγιναν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σας το έχω ξαναπεί, είπα σε έναν βουλευτή, γιατί δεν κατεβάζετε ένα αεροπλάνο εδώ? Να δούμε τι κουβαλάει, και αν κουβαλάει όπλα είναι παράνομο, κάνουμε κατάσχεση των όπλων και εκτίθεται η Τουρκία. Εκεί μου λέει, και αν δεν κουβαλάει όπλα θα εκτεθούμε. Γιατί είναι δύσκολο να δεις όπου ξεκινάει, να βάλεις έναν άνθρωπο να δει τι φορτώνουν. Και τώρα επειδή το αναδείξαμε το θέμα αυτό, τώρα ξέρετε τι κάνουν, τα μεταφέρουν μέσω Βουλγαρίας, Σκοπίων, Αλβανίας, Ιταλίας, τα μεταφέρουν εκεί. Και τι γράφει εκθέσεις του ΟΗΕ, τι γράφουν? Και το 2021 έκθεση 548 σελίδων που λέει ότι η Τουρκία παραβιάζει το εμπάργκο και στέλνει εκεί και μισθοφόρους και όπλα. Το ίδιο και η έκθεση του 2023. Και το αναδεικνύει αυτό τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, και δεν ξέρω, έχετε δει καμία εδώ στην Ελλάδα το αναδεικνύει? Εκτός και αναδημοσιεύουν τον Τούρκο. Γιατί περιμένουμε, τι είμαστε παπαγαλάκια? Δεν μπορούσαν αυτό να το αναδείξουν? Αλλά πού να το αναδείξουν? Φοβούνται μην τους κατηγορήσουν οι Τούρκοι ότι παραβιάζουμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα στη Λιβύη. Η κυβέρνηση της Τρίπολης, δηλαδή τα ανδρίκελα του Ερντογάν, καθαίρεσαν τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης. Ο οποίος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, νομίζω ότι είναι από το 2012, είχε ακολουθήσει μια ισορροπημένη πολιτική μεταξύ Τρίπολης και Βενγκάζης. Βενγκάζη είναι η έδρα της κυβέρνησης του Χαφτάρ. Μόλις τον καθαίρεσε, η κυβέρνηση Χαφτάρ λέει τέρμα το πετρέλαιο, γιατί οι περισσότερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα κοιτάσματα, αλλά και η τερματική αγωγή όπου φορτώνουν τα δεξαμενόπλια είναι στην Ανατολική Λιβύη. Και τις τελευταίες μέρες δυνάμεις του Χαφτάρ κινούνται στο νότιο-δυτικό τμήμα. Υπάρχει και εκεί μια μεγάλη πετρελαιοπηγή που είναι να την ελέγξουν και αυτοί και να μείνει η Τρίπολη χωρίς πετρέλαιο. Τέλος πάντων, αυτό έχει προκαλέσει και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ο Σάλεχ, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε, φίλος της Ελλάδας τον οποίο τον έχουμε γράψει, είπε ότι αν δεν αποκατασταθεί ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, δεν πρόκειται να κάνει το πετρέλαιο. Και ο στρατηγός Μάικ Λάγκλι, Αμερικανός στρατηγός από τη CENTCOM, και ο Τζέρεμι Μπένι, επιτετραμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τρίπολη, συναντήθηκαν χθες Τρίτη στη Βενγκάζη με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και ζήτησαν, η Ουάσιγκτον παροτρύνει όλα τα μέρη στη Λιβύη να συμμετάσχουν με επικοδομητικό τρόπο σε διάλογο για να διατηρηθεί η σταθερότητα και να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση των τρεχουσών εντάσεων.
σε λάθος άνθρωπο πηγαίνετε. Τα αυτιά της Τουρκίας έπρεπε να τραβήξετε. Διότι αυτή έχει κάνει την κατάσταση. Λοιπόν, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Αφρικανικών κρατών πέρασαν πέρσι τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 50% σε σχέση με το 2013. Η Τουρκία έφτασε να διατηρεί 44 πρεσβείες στην Αφρική, έχει κάνει ένα γαλαξία αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Κωνσταντινούπολης και δεκάδων πόλεων της Αφρικής και από εκεί έρχονται χωρίς βίζα στην Τουρκία και μετά έρχονται στα σύνορά μας και εκεί φυσικά αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ευρώπης και εμείς τον καλούμε στις Βρυξέλλες και δεν μιλάει για κανένας πλήνη μόνο. Λοιπόν, μας έφυγε ο χρόνος τώρα, αλλά ήταν, έπρεπε να τα πούμε αυτά. Τραμπ. Καταρχάς υπάρχει τώρα ένα κίνημα πάλι εναντίον του Τραμπ. Τι να πω, εγώ δεν έχω άποψη, αλλά τώρα δύο μήνες πριν τις εκλογές. Δύο μήνες, ναι και κάτι. Πάλι δικαστικές περιπέτειες. Εδώ λογικά πάει το μυαλό κάποιο ότι ενοχλεί κάποια συμφέροντα και χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη για να... Τώρα δεν ξέρω αν έκανε όντως αυτά που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει για να διαβάσουμε τι λέει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Reuters, το Associated Press και η Earth News για το θέμα. Οι εισαγγελικές αρχές αναθεώρησαν χθες Τρίτη το κατηγορητήριο σε βάρος του Τραμπ στην υπόθεση για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020 μετά την πρόσφατη ετοιμιγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι οι πρώην πρόεδροι χαίρουν ασυλίας από ποινική δίωξη. Επειδή έλυγε η προθεσμία σε 4 μέρες, έκαναν καινούριο κατηγορητήριο, το τροποποίησαν και λένε ότι άφησαν μόνο 4 κατηγορίες οι οποίες δεν εντάσσονται στην ασυλία, λένε. Οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο δικαστήριο για μία ακρόαση την επόμενη εβδομάδα, η πρώτη τέτοια εμφάνιση εδώ και μήνες, δεδομένου ότι η υπόθεση είχε παγώσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η έφεση του Τραμπ για ασυλία περνούσε από το δικαστικό σύστημα. Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε το νέο κατηγορητήριο πράξη απελπισίας και προσπάθεια να αναβιώσει ένα νεκρό κυνήγι μαγισσών. Είπε ότι η νέα υπόθεση έχει όλα τα προβλήματα του παλιού κατηγορητηρίου και πρέπει να απορριφθεί αμέσα. Τώρα, ο Τραμπ μίλησε στο Μίσιγκαν πάλι στους εθνοφύλακες. Θα διασφαλίσουμε ότι οι επιστολές παραίτησης κάθε ανωτέρου αξιωματούχου που εμπλέκεται στην καταστροφική αποχώρηση από το Αφγανιστάν θα βρίσκονται στο γραφείο μου το μεσημέρι της ημέρας που θα αναλάβω την εξουσία. Θέλω τις παραιτήσεις τους, λέει. Ο Τραμπ σχεδιάζεται να ονομάσει τον πρώην αντίπαλό του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τώρα συστρατεύεται μαζί του, και την βουλευτή Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία ήταν δημοκρατικός και είχε διεκδικήσει μάλιστα και την υποψηφιότητα να είναι πρόεδρος. Σκέφτεται λοιπόν να τους αναγορεύσει σε επίτιμο συμπροέδρος της προεδρικής μεταβατικής ομάδας, κάτι που θα τον βοηθήσει να επιλέξει πολιτικές και προσωπικό, αναφέρουν οι New York Times. Ακόμα δεν έχει μετρηθεί στο εκλογικό σώμα η επίδραση της συστράτευσης και του Kennedy και της Tulsi Gabbard. Στη διάρκεια ομιλίας του Τραμπ στο Μίσιγκαν, στην Ένωση της Εθνοφρουράς, η πρώην βουλευτής Tulsi Gabbard, πρώην υποψήφια για την Προεδρία των Δημοκρατικών και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, συμμετείχε στο πλευρό του Τραμπ κατά της Κάμαλα Χάρης. Η Τούλσι Γκάμπαρντ, αντισυνταγματάρης που υπηρέτησε στον πόλεμο του Ιράκ, έγραψε στο Twitter «Είμαι δημοκρατικός για περισσότερα από 20 χρόνια. Σήμερα υποστήριξα τον Ντόναλντ Τραμπ». Τώρα, ο Κένεντι, σε μια συνέντευξη που έδωσε στον Ντάκερ Κάλσον, είπε ότι του εκμυστηρεύθηκε ο Τραμπ ότι ο Πομπέο, όταν ήταν διοικητής της CIA, του ζήτησε ο Τραμπ να αποχαρακτηρίσουν τον φάκελο της δολοφονίας του Κένεντι. Και ο Πομπέο του είπε «Μην το κάνεις, γιατί θα ήταν καταστροφή».
Τον φάγανε τον άνθρωπο μάλλον, το βαθύ αμερικανικό κράτος, γιατί να μην αποκαλύπτεται. Ο Τζέικ Σάλιβαν, που βρίσκεται από σήμερα στην Κίνα και αύριο θα είναι εκεί, θα προσπαθήσει να πείσει την ηγεσία της Κίνας να μην στηρίζει τη Ρωσία. Οι New York Times λένε ότι αυτό είναι δύσκολο να το πετύχει. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγ Γι συναντήθηκε με τον Τζέικ Σάλιβαν και είπε: «Ελπίζουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην περιοχή». Τεράστιο θέμα με αυτόν τον Ντουρόφ και το Telegram, ο οποίος είπε στην αστυνομία: «Μα εγώ ήρθα γιατί με κάλεσε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μακρόν. Και τώρα εσείς με συλλαμβάνετε?» Και τον διαψεύδει ο Μακρόν. Γίνονται μεγάλες συζητήσεις, πολλά θέματα, και ο Μάσκ ζήτησε να τον απελευθερώσουν, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου έχει την έδρα του το Telegram, απειλούν τη Γαλλία ότι θα ακυρώσουν την παραγγελία των 80 Ραφάλ. Βρήκε τον πελάτο ο Μακρόν. Δεν ξέρω σε ποιους υπάκουσε, αλλά θα την πληρώσει η Γαλλία τελικά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα, Ρώσο-Αμερικανο-Ουκρανικά. Ο Πατ Ράιτνερ είναι εκπρόσωπος του Πενταγώνου και είπε: δεν έχει αλλάξει η άποψή μας και η απόφασή μας. Δεν δίνουμε την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικό όπλα για πλήγματα σε βάθος στη ρωσική επικράτεια, όμως της δίνουμε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, πιθανόν κοντά στα σύνορα». Τώρα σήμερα έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ Ουκρανίας, που συνεδριάζει μετά από αίτημα του Κιέβου και μετά από τα πλήγματα, αυτήν την τεράστια πυραυλική επίθεση που έκανε η Ρωσία, που χτύπησε πολλά ενεργειακά κέντρα και ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Επί δύο μέρες, έτσι, Δευτέρα και Τρίτη. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ πρόκειται να ενημερώσει μέσω βίντεο του συμμάχους για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή του Κούρσκ ήταν μια επικίνδυνη επιχείρηση με στόχο να εξαναγκάσει τη Ρωσία να μεταφέρει στρατεύματα από έναν βασικό τομέα του μετόπου στο Κούρσκ, αλλά η Μόσχα δεν το έκανε, παραδέχθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, ο Σύρσκι. Ένα από τα καθήκοντα διεξαγωγής μιας επιθετικής επιχείρησης προς την κατεύθυνση του Κούρσκ ήταν η μεταφορά σημαντικών εχθρικών δυνάμεων από άλλες κατευθύνσεις, κυρίως από τις κατευθύνσεις του Ποκρόφσκ και του Κουρακόφσκ, είπε ο Σύρσκι σε συνέντευξη τύπου στο Κίεβο χθες Τρίτη. Φυσικά ο εχθρός το καταλαβαίνει, οπότε συνεχίζει να επικεντρώνει τις κύριες προσπάθειές του στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ, όπου είναι συγκεντρωμένες οι πιο έτοιμες μονάδες του. Ο εχθρός προσπαθεί να αποσύρει μονάδες από άλλες κατευθύνσεις, ενώ στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ αντίθετα αυξάνει τις προσπάθειές του, είπε ο Σύρσκι, περιγράφοντας την κατάσταση στο Ποκρόφσκ και στο Κουράχοβο ως αρκετά δύσκολη για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Μάλλον προετοιμάζει την κοινή γνώμη για υποχώρηση. Ο Ζελένσκι: «Κατασκευάσαμε τον πρώτο εγχώριο βαλιστικό πύραυλο της Ουκρανίας και ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη δοκιμή του. Πλάνα από δοκιμές ουκρανικών βαλιστικών πυράβλων που είχε προαναγγείλει ο Ζελένσκι εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο». Ο Ζελένσκι: «Έχουμε σχέδια εκτός από την επιχείρηση Κούρσκ, έχουμε και άλλα σχέδια για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία». Είπε επίσης ότι χρησιμοποιήσαμε μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να καταρρύψουμε πυράβλους στη μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας. Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Ολόκληρη η Ουκρανία απειλείται από επίθεση από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ζελένσκι: «Λάβαμε πληροφορίες ότι η Ρωσία σκοπεύει να καταλάβει το Χάρκοβο». Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν είπε ότι «κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει στρατιωτική υπεροχή έναντι της Ρωσίας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό. Αξιολογήστε λίγο αυτό σε σχέση με την ακολουθούσα δήλωση του Λαυρόφ. Η Ρωσία έχει το δικό της πυρηνικό δόγμα και γίνονται αλλαγές σε αυτό το δόγμα. Για όσους στη Δύση έχουν πυρηνικά όπλα, το παιχνίδι με τη φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση». Και προσέξτε,
Συνεχίζοντας, ο Λαυρόφ τι είπε. «Επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά ότι το να παίζεις με τη φωτιά και μοιάζουν σαν τα μικρά παιδιά που παίζουν με τα σπίρτα», λέει στους δυτικούς, «είναι πολύ επικίνδυνο», δήλωσε σήμερα ο Λαυρόφ στους δημοσιογράφους στη Μόσχα. Και δήλωσε ότι η Δύση επιδιώκει να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και πάει γυρεύοντας με το να εξετάζει τα ουκρανικά αιτήματα για χαλάρωση των περιορισμών όσον αφορά τη χρήση όπλων που παρέχονται από το εξωτερικό στο βάθος της ρωσικής επικράτειας. Οι Αμερικανοί συνδέουν απερίφραστα τις συζητήσεις για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως κάτι που, Θεός φυλάξει, αν συμβεί, θα αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη, είπε ο Λαυρόφ. Και δεν είναι έτσι, αφορά και την Αμερική, θέλει να πει. Ο Λαυρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αποσαφηνίσει το πυρηνικό της δόγμα το 2020, που ορίζει πότε ο πρόεδρός της θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο. Σε γενικές γραμμές, ως απάντηση σε μία επίθεση με χρήση πυρηνικών ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής ή συμβατικών όπλων, όταν απειλείται η ίδια η ύπαρξη του κράτους, που αυτό είναι εφηρημένο. Μπορεί να πει ότι όταν βαρδίζεται την Μόσχα, απειλείται η ύπαρξη του κράτους, κάνω χρήση πυρηνικού όπλου. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, συζήτησε με τον Πούτιν αφού πήγε στην Πολωνία, πήγε στην Ουκρανία, μίλησε τηλεφωνικά με τον Biden, τώρα μίλησε με τον Πούτιν. Συζήτησα με τον Πούτιν για την ενίσχυση της ειδικής στρατηγικής μας συνεργασίας και τον ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στην Ουκρανία. Τέλος, ο Ζελένσκι μίλησε με τον Biden και είπε ότι του πρότεινε ένα σχέδιο νίκης, ο Ζελένσκι έκανε δηλώσεις και είπε ότι σκοπεύω να παρουσιάσω στον Biden ένα σχέδιο νίκης που θα οδηγήσει την Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και η Ρωσία είπε ότι αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά. Η Ουκρανία σχεδιάζει να κάνει 10 καινούργιες ταξιαρχίες και προσπαθεί να βρει υλικό, ιδιαίτερα τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα κτλ. Για αυτές. Και επίσης ένας Ουκρανός βουλευτής, ο Αρτέμ Ντμίτρουκ, έφυγε από τη χώρα του, μυστικά κατέφυγε στην Ιταλία, διαφωνώντας με την πολιτική του Ζελένσκι και διαφώνησε γενικώς με την πολιτική, διαφώνησε και για το θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και υπάρχει ένα άρθρο εδώ που λέει ότι αρκετοί Ουκρανοί φεύγουν από τη χώρα για να μην πολεμήσουν, το ίδιο όμως και Ρώσοι για να μην... Και κλείνοντας να πούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει ο Σόλτς. Έχουμε εκλογές σε δύο αυτόνομα κρατήδια της Γερμανίας, της Θουρυγγίας και της Αξονίας και πιο μετά στο Βραδεμβούργο, όπου πρώτο κόμμα βγαίνει η εναλλακτική για τη Γερμανία και προσέξτε πώς ένα τυχαίο γεγονός, μπορεί να επηρεάσει την πορεία και μιας χώρας. Η δολοφονία της σφαγής στο Σόλιγγεν είναι αέρα στα πανιά και της αναλλακτικής για τη Γερμανία και της άλλης της που έφυγε από το κόμμα το κομμουνιστικό και έκανε το δικό της, της Βάκενχατ, το δικό της κόμμα, το οποίο παίρνει 10, 15, 20% σε κάποια από αυτά τα κρατήδια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.